Είμαστε στην παρέα μας την γιατρό μας, την Γενική Γραμματέα του της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Μέρη Αγρογιάννη, για τη σημερινή κινητοποίηση. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Γιατί λοιπόν κινητοποίηση σήμερα, τι διεκδικείτε? Κοιτάξτε, η υγειονομική κινητοποιούμαστε σήμερα γιατί, να το πω πολύ ομά, καταραίει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και θεωρούμε ότι είναι στη χειρότερη κατάσταση που έχει υπάρξει ποτέ του. Και ότι είναι συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει τα νοσοκομεία να κλείσουν, έτσι όπως το λέω, να αφήσει τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό και τους ασθενείς βορρά στον ιδιωτικό τομέα. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αν μας επιτρέπετε, να σας πω ένα. Το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα, το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Εκεί από την πανδημία και μετά έκλεισαν χειρουργικές αίθουσες. Λειτουργούν 6 από τις 12, οι μισές δηλαδή. Ενώ υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Επειδή δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Για την ακρίβεια, 15 νοσηλευτές, τους οποίους η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει. Και αντί για αυτό, έχει σύμβαση με ιδιωτική κλινική της περιοχής, ναι, την οποία στέλνει ασθενείς να χειρουργούνται, δίσαν δωρεάν, με γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας. Και λέω δίσαν δωρεάν, γιατί πρόκειται για λεφτά των ασφαλισμένων, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Συγγνώμη. Που πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατρέ, λέτε ότι κάνουν τις επεμβάσεις γιατροί που δουλεύουν στο δημόσιο και έχουν δουλειά και στον ιδιωτικό τομέα? Αυτό κατάλαβα. Κάνουν γιατροί του δημοσίου οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργήσουν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διότι δεν υπάρχουν χειρουργικές αίθουσες. Άρα λέτε ότι τους στέλνουν σε ιδιωτική κλινική και οι γιατροί του δημοσίου πάνε εκεί και χειρουργούν γιατί εκεί υπάρχουν νοσηλευτές και... Και βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας παίρνει τα λεφτά των ασφαλισμένων, τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ξέρουμε τι θα γίνει όταν σταματήσουν να λειτουργούν και άλλες χειρουργικές αίθουσες, όταν πραγματικά οι ασθενείς θα είναι βορρά και θα είναι έρμεα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό που περιγράφεται ότι γίνεται στη Λάρισα, γίνεται και πανελλαδικά και σε άλλες περιοχές με άλλα νοσοκομεία? Κοιτάξτε, το παράδειγμα της Λάρισας είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό παράδειγμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία τα οποία σιγά σιγά φτάνουν σε αυτή την κατάσταση. Σε άλλους τομείς, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο στο οποίο δουλεύω εγώ, στο κρατικό της Νίκαιας, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 3 γιατροί μόνο στο τμήμα του οξονικού τομογράφου. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν τακτικά ιατρία, όπως και στα υπόλοιπα απεικονιστικά και στον υπέρηχο, για παράδειγμα, και να μην καλύπτονται ούτε όλες οι εφημερίες του μήνα πλέον. Δηλαδή, να μην υπάρχει κάθε μέρα γιατρός στον οξονικό τομογράφο, να μην μπορούν οι ασθενείς να κάνουν οξονικές τομογραφίες όσοι νοσηλεύονται. Αυτές οι 6.500 προσλήψεις που έχουν προαναγγελθεί για το επόμενο έτος δεν θα λύσουν κάπως το πρόβλημα? Θα σου πω, καταρχήν, οι 6.500 προσλήψεις είναι το 1/5 των κενών οργανικών θέσεων. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί εντάξει, και αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι πιο σοβαρά. Αυτή τη στιγμή, οι προκηρύξεις των θέσεων που γίνονται, κατά τη γνώμη μας, είναι προσχηματικές. Και αυτό που λέω είναι ότι το Υπουργείο προκηρύσει θέσεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για να βελτιώσει τους λόγους για τους οποίους δεν καλύπτονται. Γιατί μας λέει ο Υπουργός, είχε βγει και το είχε πει και στο δικό σας στο σταθμό, ότι δεν καλύπτονται οι θέσεις, δεν έρχονται οι γιατροί, παρετούνται γιατροί από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και όταν προκυρήσονται θέσεις με τους ίδιους μισθούς, με τους ίδιους εξοντοτικούς όρους εργασίας, με τις ίδιες δύσκολες συνθήκες επιστημονικής αναβάθμισης, οι θέσεις αυτές, κάποιες από αυτές, είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα μείνουν κενές. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση ξέρει ότι σε κάποιες θέσεις δεν θα πάει κανένας, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι ένας ταξινολόγος, που είναι μια ειδικότητα στην οποία υπάρχει έλλειψη στο δημόσιο σύστημα υγείας, μπορεί να βρει αλλού δουλειά με διπλάσιο και τριπλάσιο μισθό και καλύτερες συνθήκες και δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίθετα. Ποιες ειδικότητες είναι αυτές που λείπουν στο σύστημα περισσότερο, γιατρέ? Έχετε εικόνα? Δηλαδή, ακούμε για αναισθησιολόγους. Ακούμε τώρα, μας λέτε, για ακτινολόγους. Ακούμε για. Πώς το λένε. Και νοσηλευτές κλπ. Υπάρχουν άλλες ειδικότητες ή γενικά υπάρχουν ελλείψεις? Γενικά υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Απλά σε κάποιες ειδικότητες το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ οξυμένο. Στις ειδικότητες τις ακτινολογικές, στις ειδικότητες τις εργαστηριακές. Αλλά δεν υπάρχει τμήμα του νοσοκομείου, δεν υπάρχει ειδικότητα του νοσοκομείου από τους τραυματιοφορείς μέχρι και το ιατρικό προσωπικό που να μην υπάρχουν ελλείψεις, να μην γίνονται διπλοβάρδιες, να μην υπάρχει υπερεσημέρευση και να μην ταλαιπωρούνται και να κινδυνεύουν οι ίδιοι ασθενείς. Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτό είναι και ο λόγος που δουλεύουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σήμερα, τι περιμένετε από την κινητοποίηση που κάνετε? Θα έχετε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας?
Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η σημερινή κινητοποίηση είναι αρχική, είναι προειδοποιητική. Εμείς σαν Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών προκηρύξαμε χθες 48 ώρες απεργία 29 και 30 Νοεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου θα γίνει και πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται 6 του μήνα έχουν κινητοποίηση οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου για τα ζητήματα της υγείας. Θα κλιμακώσουμε και θα συνεχίσουμε γιατί πραγματικά θέλουμε να υπερασπιστούμε το δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο καταραίει. Να είστε. Γιατρέ μου, εγώ δεν έχω να ρωτήσω. Καλή, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.